του Αγίου Μικρόπουλο, τον πρόεδρο της Καϊπανίωνας. Συναισθήματα αρχικά θέλω να μου πείτε. Ανάμεικτα είμαι, θέλω να σου πω. Μεγάλη χαρά που πήραμε. Δύο χρόνια, όπως ξέρεις, δεν έχω μιλήσει πουθενά. Σήμερα είναι το τέλος της αρχής που έγινε δύο χρόνια πριν. Και ανοίγει ένας καινούργιος κύκλος που ελπίζω να είναι το ίδιο πετυχημένος. Δύο χρόνια στην προεδρία της ομάδας μας με τον κύριο Ηλιάδη. Δύο ανώδη. Ήταν ο στόχος. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό. Ήταν ο μόνος στόχος. Ήταν ο μόνος στόχος. Θα σου πω κάτι. Δεν είχα καμία πείρα από διοικητικές πράξεις. Πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω και ήταν επιλογή ανθρώπων, ήταν το άστρο που μας οδηγούσε, ήταν η ομάδα που είχε αυτή την άβρα. Πήγε όλη η κατάσταση όπως έπρεπε να πάει. Για δύο χρόνια ελάχιστη αφισβήτηση υπήρξε για το τι μπορεί να γίνει. Γίνατε έστω και λίγο σοφότεροι για αυτά τα δύο χρόνια. Πολύ σοφότεροι, όχι απλώς λίγο. Από το μηδέν, όπως μηδέν παρέλαβα, όπως ξέρεις. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σίγουρα μέσα από μια εξέλιξη πραγμάτων η οποία ήταν πολύ επικοδομητική από μια έπρωξη και πολλές φορές βέβαια στεναχώριες αυτά, αλλά στο τέλος μετράει το τελικό αποτέλεσμα. Νιώθω δικαιωμένος. Δικαιωμένος νιώθω, όμως όχι απόλυτα, γιατί αυτό που έγινε την Παρασκευή με άφησε μια τεράστια πικρία, γιατί εγώ δεν λέω ότι είναι οργανωμένο σχέδιο, όμως οι αποφάσεις της Ομοσπονδίας μας δεν μας ευνόησαν καθόλου, με την έννοια όχι δεν ευνόησαν. Μας βάλαν σε δύσκολο σημείο γιατί ο πρώτος αναγκάστηκε να παίξει τα play-off χωρίς θεατές, μετά να παίξει ευρύτερα γήπεδα, μετά να μην πάρουμε τα εισιτήρια έγκαιρα για το τελευταίο παιχνίδι. Τι να πω. Και να βγαίνει χθες ο Μίλωνας και να λέει είναι πρωταθλητής. Αυτό μου άφησε μια πικρία. Και πρόσεξε, δεν λέω ότι ο Μίλωνας ήταν άδικος νικητής. Εμείς δεν παίξαμε όπως έπρεπε χθες. Η διαιτησία δεν ήταν αυτή που έπρεπε, αλλά και εμείς δεν είμαστε στο τέλος των περιστάσεων. Εγώ μιλώ για το όλο σύστημα που μας οδήγησε εκεί πέρα. Μετά την ήταν το Μίλωνα, όπως ήρθε αυτή, αγωθήκατε για σήμερα. Όχι. Όχι γιατί είμαι υπερφύαλος ή αλαζόνας. Πιστεύω ότι όποιος πάει σωστά στον δρόμο και δεν κάνει πράγματα πλάγια ή τέτοιες μεθόδους που χρησιμοποιεί, πιστεύω ότι δικαιώνεται στο τέλος. Και αυτή είναι η αρχή που έχουμε σαν διοίκηση. Ο δεύτερος είναι καθιέρωση στην Α1 και όχι για αποφυγή προβασμού. Για την πρώτη οκτάδα, την πρώτη χρονιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και θέλω να κάνουμε και μια κομπή στο μέλλον. Όχι, στο μέλλον, γιατί η Αλαγκής έχει αποκλειστικά Παναγιώτης. Όχι, δεν έχει. Είναι ο αγαπημένος της εξέδρας, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.